Πέρα πάθαμε σοκ, η κοπέλα σηκώθηκε και έφυγε πριν το φετικό της και λέει κινδυνεύει η ζωή. Ναι, κλείσε τα μαγαζιά, φύγανε. Η κυρία Μαρία είναι ιδιοκτήτρια καταστήματος στην πλατεία Αριστοτέλους. Η αιματηρή συμπλοκή της Τρίτης μεταξύ 40 και πλέον Πακιστανών συνέβη ακριβώς μπροστά στα μάτια της. Σήμερα η κατάσταση είναι όπως λέει πιο ήρεμη, αφού η παρουσία των αστυνομικών είναι έντονη. Την απαραίτητη που θα έπρεπε για να καθαρίσει η πλατεία. Δηλαδή χθες το απόγευμα πάλι είχαμε τέτοια στοιχεία, οι ίδιοι που ήταν και στο προηγούμενο συμβάν γύρω-γύρω πέρα στα πεζούλια. Για μας δεν είναι καλό που έχουμε μαγαζιά που περιμένουμε τουρισμό. Το μεσημέρι της Τρίτης, δύο ομάδες αλλοδαπών συνεπλάγησαν στην καρδιά του κέντρου της πόλης, στο σήμα κατά τεθέν, στην πλατεία Αριστοτέλους, μέρα μεσημέρι, όταν από το σημείο περνούσαν δεκάδες πολίτες και τουρίστες. Σκοτώνουν τον άνθρωπο, το χτυπούσαν κάτω, βγάλαν τα ρόπαλα από τα δέντρα και βαρούσαν αβέρτα κουβέρτα. Μα αυτά δεν γίνονται, ούτε στην Πιάφρα γίνονται αυτά. Εδώ καταδύσαμε καρναβάλι της Κωνσταρίκας, έγινε Αριστοτέλους. Οι καταστηματάρχες κάνουν λόγο για ένα καθημερινό πλέον φαινόμενο, αφού ομάδες αλλοδαπών συγκρούονται για τις θέσεις αγοροπολισίας των λαθρέων τσιγάρων. Δεν είναι πρώτη φορά, ούτε θα υπάρξει και τελευταία. Εφόσον υπάρχουν αστυνομικοί, θα ηρεμήσει το πράγμα. Εάν φύγουν αστυνομικοί, θα ξαναρχίσει. Δεν είναι φαινόμενο, είναι μια πραγματικότητα, την οποία έχουν αποθαρσιθεί. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Πραγματικά εκτός ελέγχου. Δηλαδή εδώ πέρα έχουν δημιουργηθεί ορισμένες κλίκες ανθρώπων που προσπαθούν να κάνουν να επιβληθούν στη διακίνηση των λαθρέων τσιγάρων και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα σε εσάς. Σοβαρά προβλήματα, όχι προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα. Μετά το συμβάν τις τελευταίες ημέρες, ομάδες Δίας αλλά και αστυνομικοί περιπολούν και ελέγχουν συνεχώς την περιοχή της πλατείας αλλά και τα στενά γύρω από αυτή. Οι καταστηματάρχες της περιοχής μαζεύουν υπογραφές ζητώντας να αυξηθούν οι περιπολίες. Καθώς όπως υποστηρίζουν, όταν υπάρχει έντονη η αστυνομική παρουσία, τα κακοποιά στοιχεία διαμαγείας εξαφανίζονται. Όταν έχει αστυνομία, πείτε μου, είναι η ίδια εικόνα. Όχι, τα πάντα είναι ρόδινα. Τα πάντα είναι νεκρή σύγκριση. Ξαφνικά όλα λύνονται. Όλα αλλάζουν. Οπότε αυτό χρειάζεται. Αυτό χρειάζεται. Γίνει τα πάντα πάνω στην Εγνατία να είναι έτσι. Μόνιμα. Μόνιμα, γύρω πάνω. Η κατασχέση πακέτων λαθρέων τσιγάρων αλλά και η συλλήψη της αστυνομίας είναι συνεχή στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι καταστηματάρχες, λόγω του πλημεληματικού χαρακτήρα των ποινών, τους ξαναβλέπουν και πάλι στα ίδια σημεία. Ζητούν την παρέμβαση του εισαγγελέα αλλά και την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου.